Σαπίντο. Μιλιάζες για τον Λαμπρόπουλο και πάλι για τον Μιλιάζες. Γιώργο Αργυρόπουλο, μου ζήτησες το λόγο. Ας δούμε αυτή την προσπάθεια για τον Παπάζου που θα πάρει την κεφαλιά. Για τον Περογαβράκη απέναντι στο σουτ. Γκολ! 1-0 για τον Αλέξη Περογαβράκη στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο και τα σημερινά του γενέθλια αλλά και την ανανέωση συμβολέου με την ομάδα του Όφη μέχρι το 2017. Από την κεφαλιά πάσα του Θανάση Παπάζογλου, ο Περογαβράκης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γιοργαλίδη, πετυχαίνοντας το τρίτο του φετινό γκολ. Και δεχόμενος βέβαια τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Σε αυτήν εδώ την προσπάθεια είναι η σέντρα από τον Μιλιάζες. Κεφαλιά του Παπάζογλου, Περογαβράκης ζυγίζει το σούτ με το δεξί, δεν μπορεί ο Γιοργαλίδης να έχει απάντηση σε αυτό το σουτ του Περογαβράκη. Η μπάλα ψηλά στον ουρανό των δικτύων. Ο Μπούρμπος. Για τον Λαμπρόπουλο. Ο Μπούρμπος. Ένα και πάλι για τον Λαμπρόπουλο. Θα βγάλει μια σέντρα για τον Ζέντουαρτο. Θα πάρει την κεφαλιά 2-0. Ο Ζέντουαρτο κάνει το 2-0 στο 75. Τρελή πανηγυρισμή στον πάγκο του Όφη. Ένα γκολ το οποίο βάζει πολύ γερές βάσεις για το δεύτερο εκτός έδρας τρίποντο του Όφη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ζεντουάρντο, ο οποίος πετάχτηκε, εδώ βλέπετε το Σαπίντο που πανηγυρίζει. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στην προσπάθεια που έγινε από τη δεξιά πλευρά. Όπως ξεκίνησε μεταξύ Μπούρμπου και Λαμπρόπουλου. Η σέντρα από τον Λαμπρόπουλο, πετάγεται ο Ζε Εντουάρντο, θα πάρει την κεφαλιά εδώ. Δεν μπορεί ο Γιοργαλίδης και έτσι γίνεται το 2-0 στο 75.